Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα. Είμαι χαρούμενος, να το πω και έτσι, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 2 ολόκληρα χρόνια από τη δημιουργία του καναλιού Console Hunter. Ένα κανάλι, ένα σχέδιο, μια σκέψη, ένα project, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο εμπνεύστηκα πριν από 2 χρόνια, όντως τότε ακόμα στην ομάδα των Toy Hunters GR, που η αγάπη μου για τα video games και η συλλογή μου από πολύ μικρός και η ενασχόλησή μου από περίπου 8 με 7 χρονών, το 1989, ήταν αναπόφευκτο να μην δημιουργήσω κάτι από την εμπειρία που αποκομούσα τους Toy Hunters για ένα δικό μου, ένα ξεχωριστό κανάλι που θα μπορέσω να βγάλω εκεί όλο μου το μεράκι, όλη μου την αγάπη για το αντικείμενο. Αυτό το project έχει σάρκα και οστά λοιπόν 2 χρόνια, έχει εξελιχθεί αρκετά έτσι όπως το περίμενα, όπως το είχα σκεφτεί. Νόμιζα ότι δεν θα έχω την όρεξη να το συνεχίσω μετά από κάποιο διάστημα. Έχω διαψευθεί γιατί το κανάλι προχωράει, μεγαλώνει και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για αυτό, καθώς τελευταία έχει ανέβει η υποστήριξή σας πάρα πολύ, συγκεκριμένα από τότε που ξανάρχισα να κάνω επεισόδια τον Φλεβάρι, που είχα κάποια αποχή για 1,5-2 μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που με παρακολουθεί, ευχαριστώ όλους εσάς που μπαίνετε στον κόπο να δείτε τα επεισόδια μου, να αφήσετε τα πανέμορφα σχόλιά σας, που μόνο με αυτά μου δίνετε μεράκι και δύναμη και κουράγιο να συνεχίσω να βγάζω κι άλλα ποιοτικά επεισόδια. Σίγουρα το κανάλι μπορεί να μην έχει κάποια πράγματα που κάποιοι περιμένουν, δηλαδή τόσο πολύ αναφορά σε last gen μηχανήματα, σε last gen video games, καθώς όπως έχω πει η αγάπη μου για τα retro είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον εάν θάβουμε το παρελθόν. Αυτό εγώ λοιπόν το έχω σαν μοτό και ξοδεύω αρκετό χρόνο για ρετρό επεισόδια, τα οποία είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχω αμελήσει κάποια πράγματα, έχω αμελήσει γενικά λίγο τα live streams που αναγκαστικά θα ήθελα να είναι πιο πολύ σε last gen μηχανήματα, έχω όμως κάνει focus σε άλλα playlists επεισοδίων. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά τα οποία ανοίξανε τα σπίτια τους την περασμένη χρονιά και έκανα τα room tours. Τον Θάνο, τον Βασίλη, τον Παναγιώτη και τον Ντένις και έρχονται κι άλλοι νέοι συλλέκτες. Τώρα που σταμάτησε η καραντίνα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά νέα επεισόδια. Έχω ήδη 2 πάρα πολύ δυνατούς συλλέκτες σε αναμονή. Αυτός ο χρόνος μου έφερε λοιπόν πολύ όμορφες εμπειρίες, όμορφες γνωριμίες με πολύ καλά παιδιά της κοινότητας, γιατί πάνω απ' όλα σε ένα χόμπι είναι να υπάρχει θετική ενέργεια και ένα πολύ καλό community. Αυτό το community υπάρχει και γενικά με το κανάλι μου τα πάω πάρα πολύ καλά με το community. Εσείς δηλαδή είστε πολύ καλά άτομα, φαίνεται στα σχόλιά σας, υπάρχει ποιότητα, υπάρχει επίπεδο, δεν έχω κανένα πρόβλημα προς το παρόν 2 χρόνια με περίεργα σκηνικά σε σχόλια κτλ. Δόξα τω Θεώ λοιπόν, αυτό το έχω σώσει. Είμαστε όλοι πάρα πολύ καλοί, μια παρέα όμορφη. Επίσης, η χρονιά που πέρασε ήταν σημαντική για εμένα, καθότι μπόρεσα και συνεργάστηκα και με κάποια κανάλια τα οποία τα παρακολουθούσα εγώ φανατικά πριν ξεκινήσω το δικό μου κανάλι και με τη σειρά θα τα πάρω όπως κατάφερα να κάνω συνεργασία. Ο πολύ αγαπητός Retro Mario, ο οποίος ήταν από το πρώτο πρακτικά ελληνικό κανάλι και πιο πολύ με ρετρό περιεχόμενο που άρχισα να παρακολουθώ. Με τον Μάριο έχουμε κάνει μία συνεργασία, αυτή του Console Wars, το Adventures of Batman and Robin, Console Wars για Super Nintendo και Mega Drive. Ένα πάρα πολύ όμορφο επεισόδιο που όσοι δεν το έχετε δει σας παρατηρώ να το δείτε. Μετά συνεργασία έγινε και με τον Πάνο των Ρετρόπολης, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ και με τον Πάνο έχουμε βρεθεί από κοντά στο Superfly Cafe πέρσι. Με κάλεσε σε ένα επεισόδιο, το Πάρε το 0 με τον Console Hunter, που εκεί με γνώρισε σε ένα μεγαλύτερο κενό, το δικό του και σε άτομα που δεν με γνωρίζανε. Είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα μίας ώρας, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάλι όσοι δεν το έχετε ακούσει μπορείτε να το ακούσετε, να το δείτε είτε στο κανάλι του Πάνου Ρετρόπολης είτε στο δικό μου playlist που ονομάζεται Συνεργασίες. Και επίσης και πρόσφατα έγινε μια άλλη συνεργασία, ένα crossover επεισόδιο, φιλοξενήθηκα στους φίλους του Joystick GR
όπου ο Τζίμις με κάλεσε σε ένα podcast να με παρουσιάσει και εκείνο στο δικό του κοινό, το οποίο πραγματικά με αγκάλιασε, είδα πάρα πολύ όμορφα σχόλια, ήρθαν νέοι συνδρομητές στο κανάλι. Ευχαριστώ λοιπόν αυτά τα κανάλια πάρα πολύ για αυτή την υποστήριξη. Τώρα, για τον επόμενο χρόνο προχωράμε δυνατά, όσο δηλαδή ακόμα έχω τη δύναμη, την όρεξη, το μεράκι, προχωράμε για τρίτη χρονιά. Αυτή τη χρονιά που πέρασε πιστεύω ότι η δουλειά μου αναβαθμίστηκε πάρα πολύ, βελτιώθηκε τόσο σε το τι σας προσέφερα, τόσο και που επένδυσα τελευταία και σε εξοπλισμό, παρότι δηλαδή το κανάλι είναι μικρό και έχει λίγους συνδρομητές, επένδυσα αρκετά χρήματα σε αναβάθμιση εξοπλισμού και αυτό για να σας δώσω κάτι καλύτερο. Επίσης, λίγο πριν το κορονοϊό δημιουργήθηκε ένα στούντιο με τη βοήθεια του πάρα πολύ καλού μου φίλου Γιάννη Δελφίνη. Έχουμε φτιάξει μια γκαρσονιέρα, είναι ένα στούντιο που εκεί θα γίνουν πάρα πολλά επεισόδια και έχει γίνει ένα επεισόδιο μόνο εκεί, παίζοντας με το παρεάκι το Nintendo 64, το GoldenEye Multiplayer. Δυστυχώς ο ιός και η μετακίνηση μου το αναιρέσανε να μπορέσω να κάνω και άλλα επεισόδια, όμως μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έρθουν αρκετά επεισόδια γυρισμένα και στο μέλλον. Κάτι άλλο που με στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν η πρώτη συνάντηση για τους fans του καναλιού Console Hunters στο Superfly Cafe που είχαμε κανονίσει στο Παγκράτη 10 μέρες πριν χτυπήσει ο κορονοϊός. Δυστυχώς αναβλήθηκε. Όμως δεν έχει ακυρωθεί, καθότι περιμένουμε περαιτέρω νέα και εξελίξεις από την κυβέρνηση στον τομέα της εστίασης, ώστε να μπορέσουμε θαρώ το καλοκαίρι, να μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί προπάντων με ασφάλεια και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, που θα γίνει όπως είχα πει ένα επεισόδιο Console Wars με πολλά giveaways που θα καλυφθεί σαν ένα επεισόδιο και θα γίνει χαμούλης. Εν αναμονή για αυτή τη συνάντηση. Επίσης τι άλλο, θεωρώ ότι έχω κάνει κάποια exclusive επεισόδια. Μου αρέσει πολύ να ποντάρω σε επεισόδια να παρουσιάζονται στο ελληνικό YouTube τα οποία είχαν αμεληθεί ή δεν είχε κάποιος την όρεξη ή το περιεχόμενο να τα κάνει, όπως έκανα ας πούμε το αφιέρωμα με το Mega CD, και θα ακολουθήσουν και άλλα αφιερώματα για exclusive μηχανήματα όπως είχα κάνει με το Panasonic το 3DO. Και επίσης η καλύτερη μου δουλειά για το 2019 ήταν φυσικά το τελευταίο ή μάλλον προτελευταίο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, όπου κάλεσα όλους τους συλλέκτες που είχα επισκεφτεί στο σπίτι μου και φτιάξαμε πραγματικά ένα τρομερό επεισόδιο. Είναι η καλύτερη μου δουλειά για το 2019. Ό,τι σκέφτηκα σαν director, σαν creator, σαν ένας wannabe Spielberg δηλαδή, το έκανα με special green screen εφέ, με πάρα πολλές αναμνήσεις. Έχουμε ένα overdose αναμνήσεων night σε αυτό το επεισόδιο. Ειλικρινά, όσοι με παρακολουθείτε και είστε νέοι φίλοι του καναλιού και δεν το έχετε δει, είναι pinned στην αρχική σελίδα του καναλιού μου, δείτε το, και ας μην έχουμε Χριστούγεννα. Είναι τόσες πολλές οι όμορφες πληροφορίες για τα 90s και για το retro και από την παρέα έτσι που είχαμε μαζευτεί εδώ στον χώρο μου, που πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που κατάφερα από πέρσι που είχα δώσει σαν στόχο είναι ότι αναλογικά στο περασμένο έτος βγήκανε, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο βγήκανε 55 επεισόδια, ο χρόνος έχει 52 εβδομάδες, οπότε καλύφθηκε η υπόσχεση που είχα δώσει για ένα επεισόδιο την εβδομάδα αναλογικά. Φεύγοντας από αυτό το κομμάτι, απλά εγώ είχα έτσι και στο μυαλό μου όταν ξεκίνησα το κανάλι ότι κάθε χρονιά θα έχω περίπου 1000 συνδρομητές, έτσι. Την πρώτη χρονιά με πολύ δυσκολία και με απογοήτευση να το πω κάπως, είχα μέσα σε ένα χρόνο 500 συνδρομητές και με αρκετά επεισόδια και πάρα πολλή δουλειά. Όμως πιστεύω ότι η δουλειά μου σιγά σιγά αναγνωρίζεται, τη μαθαίνει περισσότερος κόσμος, με ανακαλύπτει κόσμος, και πλέον φτάσαμε στα 2 χρόνια να έχω 1550 συνδρομητές. Ασχέτως αν εγώ περίμενα 2000 να έχω, είμαι ευχαριστημένος από το νούμερο αυτό. Σίγουρα και από τα δικά σας τα σχόλια που βλέπω και με ευχαριστούν πάρα πολύ και μου δίνουν δύναμη, είναι ότι το κανάλι μπορούσε να έχει πολύ περισσότερους συνδρομητές για τη δουλειά και το περιεχόμενο. Επιφυλάσσουμε για το μέλλον να ανέβει αυτό. Απλά θέλω να θίξω, παιδιά, ότι γνωρίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θεατών που με παρακολουθούν συστηματικά και δεν κάνω subscribe. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν ξέρω αν δεν τους αρέσω, θέλουν ας πούμε να μην μου δώσουν ένα subscribe. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως, γιατί με παρακολουθούν αφού δεν θέλουν να με υποστηρίξουν. Είναι λίγο περίεργο αυτό στο μυαλό μου. Τα στατιστικά του YouTube δείχνουν συνήθως ότι 1 προς 2 με παρακολουθεί φανατικά, αλλά δεν κάνει ένα subscribe.
το κανάλι για να μεγαλώσει, για να ξεκλειδωθούν και άλλα και άλλες συνεργασίες ή με μεγαλύτερα κανάλια κτλ. Πρέπει, ας πούμε, να υπάρχει αυτό το subscribe. Δηλαδή, ουσιαστικά, για να μην λέμε τα ψέματα, αυτή είναι η αμοιβή ενός creator που φτιάχνει ένα οποιοδήποτε κανάλι στο YouTube. Αν δεν πέσει το subscribe, κάπως πάντα θα υπάρχει έτσι μια στεναχώρια κτλ. Οπότε, όσοι φίλοι με παρακολουθείτε και απλά δεν κάνετε subscribe γιατί είτε δεν το σκέφτεστε είτε οτιδήποτε άλλο, απλά ρίξτε το, είναι δωρεάν για να μεγαλώσει το κανάλι και να μεγαλώσουν και άλλο τα πράγματα τα οποία θα δείτε. Ήδη το περιεχόμενο που δείχνω, οι προσπάθειες που κάνω, πιστεύω ότι σας αποζημιώνουν κτλ. Το μόνο που έχω σκεφτεί είναι ότι μελλοντικά, επειδή ξεκλειδώνεται μια νέα επιλογή στην πλατφόρμα του YouTube, είναι κάποια επεισόδια που διαλέγει ο creator να μπορεί να είναι ορατά μόνο σε συνδρομητές. Δηλαδή, θα είναι ορατά και σε κάποιον που δεν είναι subscribe στο κανάλι, αλλά δεν θα μπορεί να δει το επεισόδιο. Και θέλω να το δοκιμάσω εγώ αυτό, γιατί κάποια επεισόδια πραγματικά ρίχνω πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Δηλαδή, έχει υπάρξει επεισόδιο room tour που έχω ρίξει 50 ώρες δουλειάς, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Οπότε, όλη μου αυτή η προσπάθεια θέλω να πάει και να την εκτιμήσει κάποιος, απλά αφήνοντας ένα subscribe. Δεν μιλάω καθόλου για join system στο YouTube που είναι επιπληρωμή. Εξάλλου, εγώ πλέον μετά τους 1000 συνδρομητές έβαλα και donate link στο κανάλι. Το έχω πει και κάποιες φορές στα live chat σε πρεμιέρες επεισοδίων. Εντάξει, φυσικά να πω ότι δεν έχει υπάρξει κανένα donate στο κανάλι, όχι ότι με νοιάζει, απλά ένα άτομο έχει ρίξει μόνο τον Νέτ, γιατί του άρεσε το επεισόδιο του και ήταν και ο Ντένις ο Σουρβάνος. Δηλαδή μου είχε κάνει πολύ εντύπωση που ο Ντένις, παρότι του έκανε επεισόδιο και μου έδωσε τόσο πολύ υλικό να κάνουμε ένα πολύ όμορφο επεισόδιο, είναι το μοναδικό άτομο στο κανάλι που μου έχει κάνει ένα donate. Και αυτό για να μην νομίζετε ότι γενικά μου κάνουν donates. Όχι, μόνο ένα άτομο κτλ. Όχι ότι λοιπόν θέλω να αναρωθούμε στα donates, απλά θέλω να πω ότι περισσότερο σκέφτομαι να κάνω τα καλά μου τα επεισόδια, room tours, αφιερώματα κτλ. Να είναι ορατά μόνο σε συνδρομητές του καναλιού. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό, ούτε επηρεάζει κάτι. Όποιος πραγματικά του αρέσει το κανάλι και θέλει να υποστηρίξει το κανάλι, απλά ένα subscribe στο hit button. Πριν κλείσω λοιπόν το πρώτο μέρος του επεισοδίου, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος που θα σας πω, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει επίσης και το Instagram, το social tool ας πούμε αυτό, που και εκεί βάζω συχνά πυκνά φωτογραφίες εκτός επεισοδίων από τη δική μου συλλογή. Όσοι έχετε ένα Instagram, κάντε ένα follow εκεί. Τα links όλα υπάρχουν στην περιγραφή του επεισοδίου. Έχω αναβαθμίσει τη λίστα με τα links, οπότε έχω βάλει σε λινκάκια και του Xbox τα account και του PS4. Έχω βάλει το site μου, το Wix site, το Console Hunter, το οποίο εκεί έχω ανεβάσει scans, έχω ανεβάσει όλα τα επεισόδια εκεί γενικά να είναι πιο μαζεμένα σε μια πλατφόρμα. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει το site, γιατί δεν μπαίνει και στην περιγραφή των επεισοδίων να το δει. Κοιτάξτε λοιπόν την περιγραφή αυτού του επεισοδίου, δείτε το site μου και μπείτε εκεί. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σχεδιασμένο site, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο φίλος ο Γιάννης ο Δελφίνης και σε αυτό το κομμάτι και τον ευχαριστώ θερμά. Κάντε με λοιπόν ένα follow στο Instagram, τη σελίδα του Facebook κοντεύει τα 850 άτομα, οπότε αρκετοί από εσάς την ξέρετε. Όσοι έχετε ένα Facebook account, ρίξτε και εκεί ένα like κτλ. Και τέλος, να ανακοινώσω λοιπόν και τις συνεργασίες. Σήμερα, το πρώτο επεισόδιο ουσιαστικά, πριν από 2 χρόνια, ήταν στο Zartan's Toy Store. Ο Παναγιώτης και ο Νίκος είναι αγαπημένοι φίλοι. Είναι ένας χώρος ο οποίος είχε φτιαχτεί εκεί με μεράκι, πάρα πολύ όρεξη. Είναι ένας φοβερός χώρος που φτιάχτηκε το 2014, αν δεν απατώμαι. Εγώ τους ανακάλυψα τα παιδιά το 2015. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος στο Zartan's Toy Store και επειδή ο Παναγιώτης είχε ήδη προσφερθεί να γίνει και ένα πολύ δυνατό giveaway για τη συνάντηση στο Superfly Cafe, που αυτό όπως είπαμε έχει ανασταλθεί για να γίνει το giveaway όταν γίνει η συνάντηση. Με τον Παναγιώτη αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνεργασία, να γίνουμε partners και αυτή η συνεργασία να έχει ωφέλη ουσιαστικά μόνο για εσάς. Δηλαδή, για τους συνδρομητές του καναλιού που θα δείχνουν μέσω επικοινωνία στο κατάστημα με ένα screenshot κτλ. Ότι είναι συνδρομητές, κάπως έτσι, θα υπάρχει 20% έκπτωση
γενικά σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος. Όχι μόνο video games, όπως είχε γίνει ένα πρόμο το Πάσχα με 30% για τη μεγάλη εβδομάδα. Θα έχετε ένα 20% σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος, είτε όσα είναι στο eBay Store, είτε είναι φυσικά στο κατάστημα, καθώς δεν υπάρχουν όλα στο eBay Store. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που θα σας αρέσει κτλ. Και επίσης, τέλος, υπάρχει και μια δεύτερη συνεργασία με τον ξάδερφό μου, τον Δημήτρη, της 8Pins, όπου και εκεί πλέον θα έχετε ένα 20% έκπτωση σε παροχή υπηρεσιών, στις εργασίες που είναι πολύ γνωστός ο Δημήτρης ότι κάνει σε mods, σε κονσόλες, επισκευές, κονσόλες, you name it. Έχετε δει τα επεισόδια που φτιάξαμε τα RetroPie, το Raspberry Pi Zero, το Game Boy και που φτιάχνει καμπίνες ο Δημήτρης που επισκευάζει region mods, region unlocked. Γενικά λοιπόν 20% έκπτωση και στην 8Pins. Πάντα με μια απόδειξη ότι είστε συνδρομητές του μαγαζιού, με ένα screenshot όπως είπαμε κτλ. Από εδώ και πέρα λοιπόν φεύγουμε, πάμε στο δεύτερο μέρος του επεισοδίου, μην φύγετε γιατί τώρα φεύγω και πάω στο Zartan's Toy Store για να κάνουμε τα giveaways. Τα giveaways και τους όρους θα τους δείτε τώρα στο μαγαζί του Παναγιώτη και του Νίκου. Φύγαμε! Και όπως σας υποσχέθηκα, ήρθα λοιπόν εδώ σε αγαπημένο μέρος, στο Zartan's Toy Store. Για όσοι δεν το ξέρετε, ένα πολύ όμορφο μαγαζί με vintage αντικείμενα, είτε είναι παιχνίδια, είτε είναι video games, είτε είναι γενικό ενδιαφέροντος, βινίλια, κασέτες, κούπες, τετράδια, βιβλία, you name it. Ένας χώρος από τον οποίο έρχομαι από το 2015. Έχετε δει ήδη και το πρώτο επεισόδιο που ήταν του καναλιού, ακριβώς 2 χρόνια πριν. Οπότε, Zartan's Toy Store, Πιτακού 14, Νέα Ιωνία. Όπως ανακοίνωσα, θα είναι μαζί με την 8Pins ο δεύτερος έτσι, φίλος του καναλιού, partner, να το πω πείτε όπως θέλετε, όπου θα έχουμε μια όμορφη συνεργασία, όπου οι ωφελημένοι θα είστε εσείς μέσω των προσφορών και των εκπτώσεων όπως έχω ανακοινώσει. 20% λοιπόν για ό,τι αντικείμενα, όχι μόνο video games, όπως είχαμε κάνει το πρόμο το Πάσχα, τη μεγάλη εβδομάδα, 20% έκπτωση λέγοντας Console Hunter, συνδρομητές Console Hunter, στο eBay Store. Περιγραφή του eBay Store υπάρχει από κάτω, στην περιγραφή του επεισοδίου και επικοινωνία γίνεται είτε μέσω της σελίδας του Facebook που υπάρχει, όσοι δεν είστε μέλος κάντε ένα like, Zartan's Toy Store, είτε μέσω τηλεφώνου για να κανονίσετε τι σας ενδιαφέρει και να προχωρήσει η έκπτωση κτλ. Επίσης, για να δείξουμε και την αγάπη και την όλη αυτή την ομορφιά της εδώ της συνεργασίας, έχω ένα πάρα πολύ όμορφο giveaway από τον Παναγιώτη για τον Νίκο. 4 παιχνίδια αξίας 100 ευρώ για τους φίλους του καναλιού. Να τα δούμε ένα-ένα. Game Boy Wave Race με Nortex φραγίδα. Να πω ότι όλα τα παιχνίδια αυτά είναι καινούργια, αχρησιμοποιητά sealed. Micro Machines για Game Boy Color. Game Boy Advance, Lord of the Rings, Third Age και σφραγισμένο επίσης παιχνίδι PS1 Landmaker. Από πίσω βλέπετε και την καμπίνα, τις 8Pins, που όποιος θέλει μπορεί να έρθει και στο κατάστημα να τη δει από κοντά, ώστε να, αν θέλει να κάνει και την κάτι παραγγελία στην 8Pins που είπαμε ότι είναι ο δεύτερος συνεργάτης πλέον στο κανάλι. Το giveaway έχετε διάστημα μίας εβδομάδας να γράψετε σε αυτό εδώ το επεισόδιο, να κάνετε σχόλιο, να κάνετε like, να κάνετε subscribe όσοι δεν είστε συνδρομητές και ένα share. Ο διαγωνισμός θα τρέξει το giveaway για μία εβδομάδα ακριβώς, οπότε θα λήξει την άλλη Πέμπτη και για όσους φίλους κερδίσουν τα προϊόντα αυτά θα έρθετε να τα παραλάβετε από το κατάστημα που όπως είπαμε Πιτακού 14 Νέα Ιωνία. Όσοι φίλοι είναι από επαρχία και τα κερδίσουν, θα τους τα στείλω εγώ τότε στην διεύθυνσή τους. Αυτό είναι το giveaway, αυτός είναι ο διαγωνισμός. Περιμένω τις κοινοποιήσεις σας, να μάθει και ο κόσμος στο κανάλι, να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τα δώρα. Είπαμε ποιοι είναι οι όροι, όλα υπάρχουν στις περιγραφές. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η κίνηση. Και κλείνοντας, πάμε να σας δείξω έτσι κάποια γρήγορα ωραία πλάνα το μαγαζί, για να έχετε μια ιδέα τι μπορείτε να βρείτε εδώ μέσα. Φύγαμε! Strangers in a dark room laughing.
jokes they didn't quite hear. Frosted window panes and cheap champagne, a face appears. And anything could happen in these cathedrals we roam, where shadow people dance and trade their glance and walk home. Watching Midtown empty out and kiss her farewell. They say we come from nothing.